λοιπόν, αυτό μετά και από ό,τι βρήκαμε, κατέβηκε με αποστολή στην εισαγωγή και εκεί τον πιάσανε και εξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε τι έγινε η Γερμανία, τι έγινε. Στο Κυρκής δραπέτευσε ο αδελφός του όταν τον πιάσανε και έφυγε και αυτό στο βουνό. Αυτά τα θυμάμαι γιατί σαν τα συνδέω. Να ρωτήσω, λίγες μέρες πριν από την 30η Οκτωβρίου, ποιο ήταν το κλίμα, θα μου πείτε, ήταν πάρα πολύ. Ήταν μεγάλος ενθουσιασμός. Τρέχαμε στους δρόμους όταν μάθαμε το πρωί ότι η Ιταλία επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδος. Τρέχαμε στους δρόμους με σημαίες ελληνικές. 28 Οκτωβρίου του 1940. Τότε βέβαια ήταν πολύ μικρό το παιδί. Αργότερα στην απελευθέρωση της πόλης εκείνες τις μέρες. Σαν και σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Στην απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης, 26-28 Οκτωβρίου του 1944, εγώ ήμουν στο Κυρκής. Από πότε δεν τα θυμάστε. Δεν θυμάμαι από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν το θυμάμαι, θυμάμαι τους Ελασίδες πώς μπήκανε στην πόλη του Κυρκής. Η μάχη άρχισε στις 5 η ώρα το πρωί. Στο Κυρκής είχαν μαντευτεί γύρω τους 6 με 7.000 τερματοσφαλίτες. Υποχωρώντας οι Γερμανοί από την Εύβοια και απάνω τους ακολουθούσαν οι τερματοσφαλίτες. Και φτάσανε μέχρι τα γεωκοσλαβικά σύνορα. Εκεί δεν τους αφήσανε οι Γερμανοί να τους ακολουθήσουν. Γιατί δεν τους ήθελαν μπελάδες τα τάγματα ασφαλείας τα οποία ήταν φετός δηλαδή, άνθρωπο χωρίς ιδεολογία, παλιοί κατάδικοι, εγκληματίες, υποκείμενα του κοινωνικού βίου και τους άφησαν εκεί. Οπότε ήρθαν στο κοινωνικό μας, δεν είχαν σχολητήσει. Και μαζεύτηκαν στο κοινωνικό. Μετά κορταλίζει το Πολυβόλο και από τις 5-5.30 το πρωί που άρχισε η μάχη, κράτησε μέχρι τις 11. Θυμάμαι, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και έβλεπα τους ταγματασφαλίτες να πυροβολούν εναντίον των Ελαστών προς τα έξω από την πόλη. Και σε λίγο τους βλέπω να φεύγουν για να έρχονται οι Ελασίδες να μπαίνουν στην πόλη. Όταν μπήκαν και φωτιέρθανε στη γειτονιά μας, βλέπω απέναντι αυτή και είχαν μείνει αξέχαστη. Στη γωνιά ήταν συγκεντρωμένοι του δρόμου 2-3 σαν καπετάνια, ας πούμε. Και έρχεται ένας από μακριά, με το όπλο έτσι στο χέρι, και το κρατούσε και τους πλησίαζε. Αλλά τους φάνηκε άγνωστος. Και το ρωτάνε, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, και αυτό δεν απαντούσε. Και όταν πλησίαζε, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε, αλλά δεν πέτυχε κανένα. Και τον κυνηγήσανε. Οι Ελασίδες τον κυνηγήσανε στα χωράφια, δηλαδή προς τα έξω, στο τέλος της πόλης του σπιτιού. Και αυτό είναι και το λυπηρό. Μετά είδα να έρχονται οι Ελασίδες πίσω, κρατώντας ένα ζευγάρι μπότες. Το αγαπητοφελίδι που σκοτώσε. Ήταν υποτιμένο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πια άρχισαν οι μιλικοί διασύγησαν από το αγαπητοφελίδι. Εγώ βγήκα στο μπροστά στο μπαλκόνι και άρχισα να χειροκροτώ. Αυτή όμως ήταν η καχύποπτη μετά από αυτό το επεισόδιο. Και τους λέω, ρε παιδιά, μη με φοβάστε, εγώ είμαι στην Ευπόνη. Και τους είπε και το όνομα του Ευπονίτη που ήταν υπεύθυνος μας, ο Παπαδόπουλος.